Ένας συμπατριώτης μας, ένας Έλληνας, ανήκει πλέον στη μεγάλη ομάδα των σπουδαίων εξερευνητών του National Geographic. Ο ίδιος είναι γενετιστής, είναι κοινωνικός επιχειρηματίας και θα ασχοληθεί στην Ξάνθη με κάτι σπουδαίο, με μια απομονωμένη κοινότητα, αυτή των ανθρώπων που ζουν στα απομακοχώρια της Θράκης, ειδικότερα με την περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών, δηλαδή και έχουμε το περιβάλλον στην πρώτη θέση. Θα μας τα πει ο κύριος Θόδωρος Αναγνωστόπουλος. Καλησπέρα και συγχαρητήρια. Έτσι. Φαντάζομαι ότι δεν μπαίνεις έτσι εύκολα, δηλαδή δεν αρκεί να έχεις μπάρμπα στην κορώνη και να πει, ξέρω, και ένα καλό παιδί από την Ελλάδα που κάνει μια καλή δουλειά, να τον βάλουμε και αυτόν στην ομάδα μας. Ποια είναι τα κριτήρια για να γίνεις εξερευνητής του National Geographic? Αρχικά θα ήθελα να πω δύο λόγια για το National Geographic Society. Πρόκειται για μια κοινότητα η οποία εχθές έκλεισε 133 χρόνια ύπαρξης. Ιδρύθηκε στην Αμερική, αλλά είναι πλέον διεθνής και λειτουργεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο βασικός στόχος είναι, όπως το λέει στα αγγλικά η λέξη, το exploration, η εξερεύνηση. Η εξερεύνηση σε διάφορους τομείς από την, που αγγίζει τις θεματικές της γεωγραφίας, της βιολογίας, της οικολογίας, της αρχαιολογίας και της γεωλογίας και πολλών άλλων. Σε αυτή τη λίστα με τους explorers τους οποίους έχει υποστηρίξει το National Geographic τα τελευταία 133 χρόνια υπάρχουν άτομα τα οποία ήταν τα δικά μου πρότυπα και εντάλματα από μικρό παιδί. Και το γεγονός ότι συγκαταλέγουν πλέον και τη δική μας δουλειά, της ομάδας μου και μου, είναι μεγάλη τιμή, πρέπει να πω. Mm-hmm. Όντως δεν είναι εύκολο να γίνεις explorer, πρέπει να εξετάζουν το έργο που έχεις κάνει, πόσο αυτό προάγει την επιστημονική εξερεύνηση, το scientific exploration δηλαδή, όπως λέγεται στα αγγλικά, και επιπροσθέτως εξετάζουν και το έργο που τους προτείνεις ότι θέλεις να κάνεις. Ποια ήταν η δική σας πρόταση, γιατί φαντάζομαι και αυτό το ότι θα ασχοληθείτε με τους νεαρούς πομάκους, που έχουν βιώσει μια απομόνωση σε πολλά επίπεδα, σχεδόν σε όλα τη ζωή τους. Φαντάζομαι ότι λειτουργήσε και αυτό θετικά, συνεισέφερε στην τελική απόφαση. Ναι, σίγουρα κρίνουν το έργο. Το έργο που προτείνεις το κρίνουν 100%. Η εισήγησή μας ήταν η εξής. Εμείς έχουμε αναπτύξει ως οργανισμός SciCo από το Science Communication, μία δράση εδώ και πολλά χρόνια. Κάνατε που... και ένα ωραίο λογοπαίγνιο εκεί με το SciCo, έτσι. Σωστά. Όταν το ακούς, αν το δεις γραμμένο βεβαίως, είναι εντελώς διαφορετική εικόνα του γραμμένου SciCo, αλλά το SciCo, ναι, για συνεχίστε, συγγνώμη. Έχουμε, ναι, το SciCo από το Science και το Communication, επικοινωνία της επιστήμης. Η δράση μας, λοιπόν, έχει προάγει την εκπαίδευση στο κομμάτι αυτό και ιδίως στον τομέα του STEM, Science, Technology, Engineering και Maths. Είναι μια βιωματική εκπαίδευση των θετικών επιστημών, ουσιαστικά. Mm-hmm. Έχοντας κάνει, λοιπόν, δράσεις σε όλες τις απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας εδώ και 5 χρόνια πλέον, σε δεκάδες σημεία έχουμε πάει, πρέπει να πω, περάσαμε και από τα απομακοχώρια πριν από κάποια χρόνια. Εκεί διαπιστώσαμε κάτι το οποίο ήταν γνωστό, πρέπει να πω, αλλά το είδαμε με τα ίδια μας τα μάτια, την απομόνωση, την γεωγραφική απομόνωση, αλλά και την κοινωνική απομόνωση. Και σκεφτήκαμε να χρησιμοποιήσουμε μια γλώσσα, κοινή γλώσσα, τόσο για τους πομάκους, όσο και για τους συμπατριώτες τους μη πομάκους. Και να προσπαθήσουμε να γεφυρώσουμε τους δύο πληθυσμούς. Το National Geographic, το οποίο έχει στόχευση τους απομονωμένους πληθυσμούς, έκρινε ότι η δράση είναι... Του ταιριάζει, τέλος πάντων. Κουμπώνει στη φιλοσοφία του. Ακριβώς. Του ταιριάζει και θα γίνει πιλωτικά. Επομένως, ήταν να ξεκινήσουμε τώρα, αλλά λόγω COVID θα ξεκινήσουμε από το φθινόπωρο του 2021 και θα τρέξουμε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
σε παιδιά δευτεροβάθμιας, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με στόχο να φέρουμε τους δύο πληθυσμούς μαζί και να δουλεύουν τακτικά μαζί επί σειρά μηνών. Εκτιμούμε ότι με αυτό τον τρόπο θα γεφυρώσουμε τις σχέσεις, έστω και σε ένα αρχικό πιλωτικό επίπεδο, και μετά η δράση πρόκειται να επεκταθεί. Μάλιστα. Εσείς έχετε ένα σχέδιο αυτό να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2021, έτσι. Και φαντάζομαι αυτό συνδέεται και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Καλά να είμαστε βέβαια και να ξεκινήσει κανονικά η σχολική χρονιά. Ακριβώς. Έτσι. Από τη νέα περίοδο. Αυτό τι διάρκεια θα έχει? Έχουμε βάλει ότι θα διαρκέσει 6 μήνες η παρέμβαση. Αλλά θα δούμε μήπως χρειαστεί και περισσότερο. Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα συζητήσετε με αυτούς τους ανθρώπους? Στην αιχμή του δώρατος, είπαμε, θα είναι και το περιβάλλον. Αλλά θα γίνει και μια απόπειρα να αποκτήσουν μια καλύτερη επαφή με τον κόσμο, ή αντίστροφα ο κόσμος να αποκτήσει μια καλύτερη επαφή με αυτούς τους απομονωμένους νέους? Η γλώσσα και η μέθοδος θα είναι τα workshops που θα τρέξουμε. Δηλαδή, μία σειρά σεμιναρίων, τέλος πάντων, αλλά βιωματικών, όπου τα παιδιά θα πρέπει να αναπτύξουν κάποια έργα περιβαλλοντικής φύσης, που θα καταπολεμούν περιβαλλοντικά προβλήματα. Αυτή θα είναι η μέθοδος, και εκτιμούμε ότι όταν υπάρχει ένας στόχος, τότε υπάρχει και συνεργασία. Υπάρχει ομαδικό πνεύμα, υπάρχει ανάπτυξη κριτικής σκέψης και επίλυση προβλημάτων. Και αυτό θα γεφυρώσει τις σχέσεις. Αυτό θα το δούμε γυρισμένο από το National Geographic, έτσι? Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Mm-hmm. Γιατί η αλήθεια είναι ότι συνήθως τις δράσεις που υιοθετεί τις παρουσιάζει κιόλας, τις μαγνητοσκοπίες. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Αλλά δεν το ξέρουμε ακόμη, έτσι. Τι ακόμα σημαίνει? Σίγουρα δεν το ξέρουμε, αλλά υπάρχει θετική άβρα επ' αυτού. Λοιπόν, πάμε να δούμε, πέρα από αυτό το project που σας συγκαταλέγει πια στους εξερευνητές του National Geographic, πάμε να δούμε τι άλλο κάνετε ως κοινωνικός επιχειρηματίας, κύριε Αναγνωστόπουλε. Γενικότερα, το κεντρικό αντικείμενο του οργανισμού που τρέχω είναι και των συνεργατών μας, είναι, όπως είπα, η προώθηση της επιστήμης. Γνωστά στη χώρα ίσως είναι τα Science Festival που διοργανώνουμε στην Αθήνα, το Athens Science Festival στη Θεσσαλία, το Thessaly Science Festival στην Πάτρα, στα Γιάννενα, αλλά και στην Κύπρο. Mm-hmm. Αυτά φέρνουν κόσμο, φέρνουν ερευνητές, επιστήμονες, φέρνουν σχολεία, φέρνουν επιχειρήσεις και γίνεται μια κοινότητα η οποία συζητάει για την επιστήμη για κάποιες μέρες. Επομένως, αυτό δεν ξέρω αν γνωρίζετε και το Θέσσαλη Science. Βεβαίως, έτσι έχει τη δική σας φραγίδα και αυτό. Έτσι, ακριβώς. Σε πολλές περιοχές, ξεκινώντας από τα βόρεια και φτάνοντας, όπως είπαμε, μέχρι την Πάτρα και τη Μεσόγειο εν γέννη. Λοιπόν, πολύ καλή αρχή σε αυτό το project. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Έχει κυρίως ανθρωπιστικά χαρακτηριστικά. Είναι σπουδαίο. Και συγχαρητήρια για την ένταξή σας στην μεγάλη ομάδα των εξερευνητών του National Geographic παγκοσμίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Αναγνωστόπουλε. Γεια σας.